84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Παρασκευή 4 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Σεισμός 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην Κρήτη. Το επίκεντρό του 23 χιλιόμετρα νότια-νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου με εστιακό βάθος 14,9 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Έγινε ιδιαίτερα αισθητό στο Αρκαλοχώρι και στο Ηρακλείο. Μικρότερης έντασης είναι οι σεισμοί της μετασεισμικής ακολουθίας και χωρίς να υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Όπως είπε, υπάρχει σεισμική δραστηριότητα στα νότια του Ηρακλείου, με το μεγαλύτερο μέγεθος να είναι στα 4,2 Ρίχτερ. Νομίζω ότι εξακολουθούμε να είμαστε σε φυσιολογικά πλαίσια, δεν έχουμε ξεφύγει από το σύνηθες. Αυτό που ζούμε αυτή την περίοδο είναι μια ύφεση των φαινομένων, είπε. Στο ίδιο μήκος κύματος κοιμάνθηκε και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκας, λέγοντας ή προσθέτοντας ότι στην Κρήτη καταγράφεται κατά καιρούς σεισμικότητα, η οποία ωστόσο δεν ανησυχεί. Σοβαρό τροχείο στα Χανιά λίγο μετά τις 8 και 4 χθες το βράδυ, όταν στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μοτοσυκλέτα παρέσυρε και χτύπησε παιδί που διέσχιζε το δρόμο. Με τραύμα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής τα ξημερώματα όταν φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στην Ιεράπετρα που επεκτάθηκε και σε διαμέρισμα. Ευτυχώς το περιστατικό αντιμετωπίστηκε έγκαιρα από την πυροσβεστική υπηρεσία. 52 νέα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο, 26 στο Ηράκλειο, 15 στα Χανιά, 7 στο Ρέθυμνο και 4 στο Λασίθι, επί συνόλου 1.239 σε ολόκληρη τη χώρα. Σε επιφυλακή υγειονομικές αρχές, μετά την εμφάνιση μιας νέας μετάλλαξης του κορονοϊού για πρώτη φορά στη χώρα και συγκεκριμένα στην Κρήτη. Μέχρι στιγμής η μετάλλαξη είχε εμφανιστεί σε χώρες όπως η Ρωσία και η Νορβηγία. Στην Κρήτη υπάρχουν πάνω από 10 κρούσματα, ενώ τα 3 είναι ήδη επιβεβαιωμένα. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV χθες, ο καθηγητής ιολογίας Γιώργος Ουρβίνος σημείωσε πως πρόκειται για ένα στέλεχος, το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα συχνό σε παγκόσμια κλίμακα, βρέθηκε στην Κρήτη χωρίς να υπάρχει ιστορικό ταξιδιού και πως η ιχνηλάτηση είναι σε εξέλιξη. Η μετάλλαξη αυτή έχει εξεταστεί σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και σίγουρα διατηρείται η δράση του, σημείωσε ο ίδιος, αν και βρισκόμαστε ακόμα σε αναμονή των εξετάσεων από το ECDC. Αυτό που προκαλεί ανησυχία από την άλλη είναι ο αργός ρυθμός μείωσης της μεταδοτικότητας του ιού, σημειώνοντας πως από την άλλη πλευρά υπάρχουν περιοχές με αυξητικές τάσεις, όπως στα Χανιά, στο Ρέθυμνο και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, της χρήσης μάσκας και της στήρησης των μέτρων. Αίσθηση προκάλεσαν οι νέες δηλώσεις του κορυφαίου επιδημιολόγου των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Φάουτσι, που δεν απέκλεισε ο κορονοϊός να προήλθε από διαρροή από εργαστήριο, πυροδοτώντας νέα αντίδραση του τέους Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε το βράδυ της Τετάρτης, δεν μπορώ να εγγυηθώ για όλα όσα έχουν συμβεί στο εργαστήριο ιολογίας της Ουχάν. Ο ίδιος εξήγησε πως παρότι νιώθει ότι είναι πιο πιθανό ο ιός να μεταπίδησε από τα ζώα στους ανθρώπους, σημείωσε ότι ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευσή του. Χρειάζεται να παρατηρεί κανείς τη σύνδεση αλλά και τα στοιχεία ότι υπάρχει κάτι άλλο, όπως μια διαρροή εργαστηρίου. Αυτές είναι ανοιχτές πιθανότητες, ίσως να μην ανακαλύψουμε ποτέ τι πράγμα είναι αυτό, είπε χαρακτηριστικά ο Φάουτσι, μην αποκλείοντας επί της ουσίας το σενάριο της εργαστηριακής διαρροής. Βρετανίδα, μητέρα τριών παιδιών, εμφάνισε θρόμβους αίματος και πέθανε στο νοσοκομείο μερικές ημέρες μετά τον εμβολιασμό της κατά της COVID-19 με AstraZeneca. Η 43χρονη έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου το Μάρτι και πέθανε μία περίπου εβδομάδα αργότερα μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο με σοβαρές κράμπες στο στομάχι. Για τη μουσική στους χώρους εστίασης, τους γάμους και την απαγόρευση κυκλοφορίας συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων με την πορεία του κορονοϊού στη χώρα και τα επόμενα ζητήματα για την επιστροφή στην κανονικότητα να τίθενται στο τραπέζι της συζήτησης. Για το τελευταίο ζήτημα πάντως ερωτήθηκε εχθές κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελή Απελώνη, συστήνοντας υπομονή μέχρι τα μέσα του μηνά.
Ανησυχητικά και αποσυνθετικά για την οικογένεια, τις αλλαγές συνηθιών, τις καταχρήσεις, τη διατροφή, την υγεία μας και την ψυχική υγεία είναι τα αποτελέσματα έρευνας που παρουσίασε μιλώντας στον 984 ο κλινικός ψυχολόγος Νίκος Παπανικολάου. Κατάθλιψη και τζόγος, εθισμός στο διαδίκτυο για τους μικρότερους σε ηλικία, αλλαγή διατροφικών προτύπων και παχυσαρκία, κάποιες από τις συνέπειες της καραντίνας και των απαγορεύσεων των 15 μηνών που πέρασαν. Η πανδημία, ξέρετε, έτσι φαίνεται να μπαίνει για τρίτη φορά υπό έλεγχο. Φαίνεται, λέω, να μπαίνει για τρίτη φορά υπό έλεγχο. Με ελπίδες αυτή τη φορά ο έλεγχος να είναι και τελεσίδικος, χάρη φυσικά στα εμβόλια. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν τα στοιχεία που αφορούν στη δική μας περιοχή του κόσμου. Δεν είναι βεβαίως καθόλου έτσι για κάποιες άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα η Ινδία. Όσον αφορά εμάς, ωστόσο, μπορούμε να αποτιμήσουμε τις ευρύτερες συνέπειες. Με όλα τα στοιχεία να συνηγορούν ότι η πανδημία έτσι επέφερε μια σημαντικότατη, θα έλεγα, επιβάρυνση στην ψυχική μας σφαίρα. Συγκεκριμένα εδώ θα ήθελα να επικαλεστώ την έρευνα η οποία υπάρχει από την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία σε συνδυασμό με την Ιατρική Σχολή της Βρετανίας και την Βρετανία του ΑΠΙΘΙΤΑ, όπου είχε και την οργάνωση, τη σχεδίαση και τη διοίκηση της μελέτης όσον αφορά στην Ελλάδα. Αφορούσε 55.000 άτομα σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο από 40 χώρες. Με ένα μεγάλο έτσι ερωτηματολόγιο, το οποίο επέτρεπε την εις βάθος μελέτη της ψυχικής κατάστασης, της τάσης όλων μας απέναντι στην πανδημία και των αλλαγών που έφερε στην προσωπική και στην καθημερινή μας ζωή. Τα αποτελέσματα της μελέτης τώρα, τα οποία νομίζω ότι είναι πραγματικά καταθλιπτικά, θα έλεγα, σε ένα σημείο και θα εξηγήσω γιατί. Το πρώτο είναι ότι σε παγκόσμια κλίμακα η κλινική κατάθλιψη, και όταν μιλώ για κλινική κατάθλιψη εννοώ τη σοβαρή κατάθλιψη, προσέβαλε περίπου το 18% του πληθυσμού μεσοσταθμικά και σε ελληνικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι από περίπου από το 12,3-12,4% που ήμασταν πριν, σύμφωνα πάντα με μελέτη του ΕΠΙΨΗ, Εθνικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, φτάσαμε στο 18%, δηλαδή είχαμε μια αύξηση περίπου στο 50%. Με ένα άλλο περίπου 20%, σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, να έχουν και να εκδηλώνουν σοβαρότατο στρες. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση στην έρευνα. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η γενική ποιότητα ζωής, το που είπατε προηγουμένως, ολόκληρου του πληθυσμού φαίνεται να έχει πληγή ανεπανόρθωτα. Η καθημερινότητα να έχει πληγή ανεπανόρθωτα. Προβλήματα ύπνου, προβλήματα συμπεριφοράς που μπορεί να υπάρχουν, σίγουρα ενδοοικογενειακή βία η οποία υπάρχει, η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας, προβλήματα στην πρόσληψη τροφής, υπερφαγία τις περισσότερες φορές, περισσότερα κιλά βγήκαμε όλοι λίγο πολύ από την καραντίνα, όπως επίσης και αύξηση κατακόρυφη των λεγόμενων νόμιμων εξαρτήσεων. Έως αύριο Σάββατο 5 Ιουνίου, εργάσιμες ώρες πλην διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων των φαρμακείων μπορούν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία τα δύο πρώτα δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων. 14 Ιουνίου ξεκινούν οι πανελλαδικές για τα γενικά λύκεια και μία ημέρα αργότερα, 15 του μήνα, τα επαγγελματικά. Οι υποψήφοι, καθώς και τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συμμετέχουν στη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, θα προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα, έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ. Ο κύκλος του άγχους εντός των οικογενειών εν ώψη των πανελλαδικών και οι αντιδράσεις των υποψηφίων σήμερα, αντικείμενο της συνέντευξης με τον κλινικό ψυχολόγο, τον κύριο Νίκο Παπανικολάου, στο πλαίσιο της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του 984. Το μήνυμά του πως άλλο είναι η στήριξη των μαθητών και άλλο η ταύτιση των γονιών με την εξεταστική διαδικασία. Δηλαδή δίνουμε εξετάσεις, διαβάζουμε μαζί και ούτω καθεξής, όπως λέει ενδεικτικά. Εμένα μου έρχεται, ξέρετε, η λαϊκή ρίση, το ήμουν νιώσ και γέρασα. Ξέρετε, από τη μακρινή δεκαετία του 80 που αντιμετωπίζαμε τις πανελλήνιες εξετάσεις, τότε σε λέγαμε πανελλήνιες εξετάσεις, σαν ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο γεγονός, φτάσαμε στη δεκαετία του 2020-30 πλέον, που και πάλι αντιμετωπίζουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις σαν ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο γεγονός. Νομίζω ότι αυτό είναι λυπηρό. Ξέρετε, ίσως στρεσάρονται τα παιδιά, στρεσάρονται οι γονείς. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση η οποία είναι λυπηρή. Δεν θα έπρεπε ίσως να υπάρχει. Ωστόσο υπάρχει, δυστυχώς, ίσως είμαστε αναγκαίο καλό σε αυτή τη φάση και εμείς οι ψυχολόγοι, οι οποίοι με κάποιο τρόπο λειτουργούμε δίνοντας τα φώτα μας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ξεαγχώσουμε τα παιδιά σε μια δύσκολη ψυχοπιεστική ομολογουμένω διαδικασία, που νομίζω ότι στην εποχή του κορονοϊού γίνεται ακόμα πιο ψυχοπιεστική και ακόμα πιο αποπροσανατολιστική. Έχω την αίσθηση, κυρία Δουμπειράκη, ότι στη συντριπτική πλειοψηφία αυτή που χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση είναι οι γονείς. Ίσως δεδομένου ότι ζουν
τις δικές τους εξετάσεις, κάποιες δεκαετίες ίσως αργότερα, προβάλλουν κάποια δικά τους συναισθήματα, κάποια δικά τους άγχη, αν θέλετε, στα παιδιά τους, τα οποία προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες αυτές που ζούμε, σε μια ήδη ψυχοποιητική διαδικασία. Ξέρετε, μέσα σε αυτή τη διαδικασία, οι γονείς πολλές φορές μπαίνουμε στη λυπηρή θέση ακόμα και να κριτικάρουμε τα παιδιά μας. Δεν διάβασες, δεν έκανες αυτό που έπρεπε. Ή να τα συμβουλεύουμε, ξέρετε, σε αυτή τη φάση ίσως η συμβουλή δεν είναι ότι καλύτερο. Ίσως απλά και να τον ακούμε τα άγχη τους είναι ίσως ότι καλύτερο. Ίσως δεν μπορούμε να αντέχουμε την επιθετικότητά τους. Ξέρετε, νομίζω ότι ειδικά στην περίοδο της εφηβείας ή ακόμα και στη μετεφηβική περίοδο, όπως η περίοδος των 18-19 που δίνουν εξετάσεις σε αυτή την περίοδο τα παιδιά, είναι μια περίοδος που τα παιδιά λειτουργούν απέναντι στο άγχος τους με επιθετικότητα. Άρα λοιπόν πρέπει με κάποιο τρόπο να αντέξουμε την επιθετικότητά τους ή ακόμα και την αμφιθυμία τους. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν συγκρουόμενα συναισθήματα μέσα τους, τα οποία με κάποιο τρόπο λειτουργούν αρκετά δύσκολα και δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε και εμείς οι γονείς. Το νέο πλαίσιο της εκπαίδευσης και τις αλλαγές που σχεδιάζονται να εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο συζήτησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία το πρωί πραγματοποίησε επισκέψεις σε σχολεία της πόλης των Χανίων και της Ενδοχώρας. Εμφανίστηκε αισιόδοξη για μια ομαλή νέα σχολική χρονιά με ασφαλή σχολεία και δράσεις που θα αναβαθμίσουν όλες τις βαθμίδες. Έχουμε καταφέρει ούτως ώστε τα σχολεία μας να είναι ασφαλή. Να σας υπενθυμίσω ότι είχαμε ένα ποσοστό 0,09% σχολεία κλειστά. Τώρα έχουμε πέσει στο 0,2%, ανέφερε η Υπουργός Παιδείας. Στην Κρήτη από σήμερα, Παρασκευή 4 Ιουνίου έως και την Δευτέρα 7 του μήνα, η Τομεάρχης Τουρισμού της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νατοπούλου, στο πλαίσιο των επαφών με τοπικούς φορείς και εργαζόμενους για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Η κυρία Νατοπούλου είπε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν στη μαχητική αντιπολίτευση που φέρνει αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε ένα τομέα όπως ο τουρισμός, ο οποίος αποτελεί, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, εθνική υπόθεση αλλά και στοίχημα που πρέπει να πετύχει. Η Τομεάρχης Τουρισμού ανέφερε ότι τα σενάρια δεν είναι εξαιρετικά αισιόδοξα και γι' αυτό χρειάζεται κυρίως ρευστότητα στις επιχειρήσεις αλλά και ενίσχυση του ΕΣΥ προκειμένου η χώρα να πρασινίσει. Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για τη σεζόν, εκτίμησε ότι είναι πολύ νωρίς αυτές να γίνουν, καθώς αυτό τους περιγράφουν και οι άνθρωποι του τουρισμού. Μπορεί προβλέψεις να μην μπορούν να γίνουν, όμως επιμένουμε στην ανάγκη και κατάλληλη προετοιμασία. Ακόμη και στο πιο αισιόδοξο σενάριο χρειάζεται στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τα λουκέτα, αλλά κυριολεκτικά και με την πείνα σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, είπε ενδεικτικά η κυρία Νατοπούλου. Στους πορτοκαλί προορισμούς διατήρησε τα ελληνικά νησιά η Βρετανική κυβέρνηση, απαγορεύοντας ουσιαστικά σε Βρετανούς πολίτες να τα επισκεφθούν έως τα τέλη Ιουνίου, όταν και θα γίνει νέα αξιολόγηση. Οι Βρετανοί επιτρέπεται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, αλλά όταν επιστρέφουν από προορισμούς που δεν βρίσκονται στην πράσινη λίστα, υποχρεούνται σε καραντίνα κατελάχιστον 5 έως 10 ημέρες. Η Βρετανική αγορά είναι η δεύτερη σημαντικότερη για τον ελληνικό τουρισμό μετά τη Γερμανία, καθώς από εκεί η χώρα μας προσέλκυσε 3,5 εκατομμύρια ταξιδιώτες το 2019 και 1 εκατομμύριο πέρυσι, που έφεραν εις πράξεις 2,5 δις το 2019 και 749 εκατομμύρια το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλου, στο Μάη και τον Απρίλη, σημειώνεται μια αξιοπρόσεκτη αύξηση των δεαθνών αφήξεων σε σχέση βέβαια με τους νεκρούς για τα ταξίδια αντιστοιχούς μήνες του 2020. Έντονος προβληματισμός επικρατεί την ίδια ώρα για τους ελέγχους στα χερσαία σύνορα, Ευζώνη Προμαχώνας, για παράδειγμα, καθώς υπάρχει φόβος για πλαστά πιστοποιητικά. Όπως έγινε γνωστό, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί το μοντέλο της Σιγκαπούρης, δηλαδή ένα τεστ αναπνοής που γίνεται όπως το αλκοτέστ και δίνει αποτέλεσμα μέσα σε ένα λεπτό με ποσοστό επιτυχίας 90%. Θα παραμείνουμε στο τομέα του τουρισμού, αλλά στα αποτελέσματα μιας έρευνας. Ελάχιστοι είναι οι Έλληνες που δεν επιθυμούν διακοπές εντός του έτους μετά την πάροδο των 15 αυτών μηνών εγκλεισμού εξαιτίας της πανδημίας, όπως δείχνει έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ. Το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται στο 3% σε αντίθεση με το 52,3% των ερωτηθέντων που επιθυμεί να κάνει διακοπές στο καλοκαίρι, Ιούνιο-Αύγουστος 2021.
το 16,1% το διάστημα Σεπτέμβριος Νοεμβρίου 2021, το 8,8% την περίοδο των Χριστουγέννων του 2021, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου 1 στους 5, 19,9%, προτίθεται να ταξιδέψει φέτος χωρίς να προσδιορίζει χρονική περίοδο. Κάνω την αρχή, κύριε Μάρκο Κουριεντάκη, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛΜΕΠΑ, για να σας δώσω έτσι άμεσα το λόγο για να προχωρήσετε στα αποτελέσματα αυτής της διαδικτυακής έρευνας που έγινε από το τμήμα σας. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι, κυρία Βουλγυράκη. Είναι άκρως ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία και πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι δεν επιθυμούν και να ταξιδέψουν. Ο φόβος είναι που τους κάνει να μην θέλουν να ταξιδέψουν αυτό το 3%? Αυτό το 3% αρχικά να σας πω ότι είναι πολύ μικρότερο ποσοστό σε σχέση με το αντίστοιχο όσων δηλαδή δεν ήθελαν να ταξιδέψουν πέρυσι τέτοιο καιρό. Γιατί πρέπει, για να αναγνώσουμε καλά αυτά τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας, να τη συγκρίνουμε λίγο και με την αντίστοιχη περσινή που έκανε το τμήμα μας αμέσως μετά το lockdown. Αν θυμάμαι καλά, αρχές Μαΐου έληξε το 2020 το lockdown, οπότε τότε τα ποσοστά ήταν πολύ μεγαλύτερα για όσους δεν ήθελαν να ταξιδέψουν. Φέτος ο κόσμος θέλει να βγει έξω, φαίνεται, μετά από 15 μήνες, όπως είπατε και εσείς, μιας περιπέτειας. Οι περισσότεροι δηλώνουν πρόθεση για ταξίδι εντός του 2021 και οι περισσότεροι από αυτούς το καλοκαίρι που μας έρχεται, δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο. Το εντυπωσιακό στοιχείο εδώ είναι ότι περίπου 9 στους 10 λένε ότι θα ταξιδέψουν εντός Ελλάδας και μόνο 1 στους 10 έχουν πρόθεση να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Μάλλον εθαρρυντικό, Ενθαρρυντικό για τον εσωτερικό τουρισμό, ενδεικτικό όμως και κάποιας φοβίας που υπάρχει ακόμα, κάποιες ανησυχίες λόγω της κατάστασης του COVID. Ούτως ή άλλως υγειονομικά ξέρουμε, κύριε καθηγητά, και παρακολουθούμε και ακόμα αυτά τα οποία γίνονται σε διάφορες χώρες, δεν είναι τα πάντα ακόμα έτοιμα παρά τις προσπάθειες που γίνονται. Είναι πολλές χώρες που βρίσκονται ακόμα στο κόκκινο, βρίσκονται στο πορτοκαλί. Αυτό το πράσινο πιστοποιητικό και το πρασίνισμα μιας χώρας δεν είναι, όσο φαίνεται, μια εύκολη υπόθεση. Πριν από λίγο έλεγα στην ροή των ειδήσεων ότι τουλάχιστον από την Βρετανία δεν πήραμε αυτό το πράσινο χρώμα, δεν πήραμε το πρασίνισμα, είμαστε στο πορτοκαλί. Σημαίνει ότι όποιος έρθει θα χρειαστεί να φύγει πίσω, να μπει σε καραντίνα στο σπίτι του. Αυτό είναι κάτι που το μετράει ο κάθε επισκέπτης. Αλλά να σας πω και κάτι, βάσει των όσων ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, φαίνεται να είναι και μια πολιτική και μια τακτική των κρατών αυτή, ως φαίνεται, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να κρατήσουν και να ενισχύσουν και τον εσωτερικό του τουρισμό και την τοπική του στην οικονομία. Ακριβώς. Αποτελεί στρατηγική επιλογή για όλα τα κράτη τελικά. Η Βρετανία το κάνει μέσω της πράσινης λίστας έμεσα. Η Γερμανία το έχει ανακοινώσει σχεδόν από επίσημα χείλη. Δηλαδή η ισχυρή σύσταση είναι μείνετε στη χώρα σας. Το ίδιο γίνεται πάνω κάτω και εδώ στην Ελλάδα, μόνο που η προσφορά που έχουμε σε τουριστικές υπηρεσίες είναι τόσο μεγάλη εδώ στην Ελλάδα που δεν μπορεί ο εσωτερικός τουρισμός φυσικά να την καλύψει. Είμαστε μια χώρα που εξαρτάται από τους αλλοδαπούς τουρίστες και γι' αυτό είμαστε και τις χώρες που προσπαθούν να ανοίξουν με κάποιο τρόπο οι αερομεταφορές, τα σύνορα, η εύκολη πρόσβαση, οι συνθήκες που είπατε πριν από λίγο, θα μείνει καραντίνα, επισκέπτεται, θα μείνει κατά την επιστροφή του κτλ. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα στη δική μας χώρα. Κύριε Κουριεντάκη, ένα λέτε μεγάλο ποσοστό, όπως δείχνει η έρευνα, δηλαδή ποσοστό 90,7% δηλώνει πρόθεση για διακοπές εντός της Ελλάδας. Με τι μέσον η επιλογή για να ταξιδέψει κάποιος, γιατί εμείς είμαστε και στην νησιωτική Ελλάδα? Βεβαίως. Εδώ υπάρχει ένα πρώτο ποσοστό το οποίο αγγίζει στο 45% στην επιλογή του αυτοκινήτου, του γιοταχή μεταφορικού μέσου. Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη αύξηση στην εμπιστοσύνη που δείχνουν και στα υπόλοιπα μέσα σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή και το αεροπλάνο και το πλοίο έχουν ανεβάσει πολύ τα ποσοστά τους σε σχέση με πέρυσι, που σημαίνει, αν το δούμε έμεσα, αν θέλαμε να ερμηνεύσουμε έτσι πολύ προκατακτικά, ότι αυξάνεται η εμπιστοσύνη και στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς όσο αφορά τις συνθήκες ασφάλειας για τον COVID. Το ποσοστό του αυτοκίνητου ήταν πολύ μεγαλύτερο πέρυσι.
Πιστεύω ότι υπάρχει άλλη μια ερώτηση που συνδέεται με αυτή που κάνετε στην έρευνά μας, που είχε να κάνει με το πού θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα. Εμείς τους ρωτήσαμε αν θα ταξιδέψουν πολύ κοντά στον τόπο διαμονής τους, δηλαδή στην περιφέρειά τους, ή αν θα προτιμήσουν να ταξιδέψουν εκτός της περιφέρειας που ζουν, δηλαδή λίγο πιο μακριά. Σε αντίθεση με πέρυσι, 3 στους 4 δηλώνουν ότι θα ήθελαν να ταξιδέψουν εντός Ελλάδας και μακριά από το σπίτι τους, δηλαδή σε άλλη περιφέρεια. Που πέρυσι τα ποσοστά ήταν ανάποδα. Δηλαδή θέλαν όλοι κοντά στην περιφέρειά τους. Για να το κάνουμε έτσι πιο απλά, αν πέρυσι οι κριτικοί έλεγαν θα κάνω διακοπές στην Κρήτη, φέτος οι κριτικοί λένε θα κάνω διακοπές εντός Ελλάδος, αλλά όχι στην Κρήτη. Θα ήθελα να μετακινηθώ στα νησιά του Αιγαίου, στην Πελοπόννησο, στη Χαλκιδική, δεν ξέρω και εγώ πού θα επιλεγεί ο τόπος διακοπών. Κύριε καθηγητά, ξέρετε, αν από τη μία λες επιλέγω την Ελλάδα, αλλά περιμένω να δω και πώς θα πάνε τα πράγματα ή θα ήθελα να είμαι καλά, όλα αυτά τα οποία λέμε για την υγειονομική κρίση, αυτό το βάζουμε σε πρώτη σκέψη, ακολουθεί ως δεύτερη σκέψη, με παίρνουν τα οικονομικά μου, δεν με παίρνουν να κάνω τις διακοπές μου. Αυτό το οποίο βλέπω να καταγράφεται στην έρευνα ως διάθεση των ερωτώμενων να επιβαρυνθούν προκειμένου να λάβουν ασφαλέστερες υπηρεσίες, αφού ένας στους δύο, 52,8% σε ποσοστό, είναι διατεθειμένος να πληρώσει έως και 10% περισσότερο σε τουριστικές επιχειρήσεις που θα λάβουν αυστηρότερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Να πω την αλήθεια, δεν το περίμενα. Ούτε εμείς το περιμέναμε. Και αυτό το ποσοστό είναι λίγο μικρότερο από πέρυσι, αλλά όχι πολύ μικρότερο. Δηλαδή συνεχίζει ο κόσμος να υπολογίζει πολύ την πανδημία και την εξέλιξή της στις αποφάσεις του. Αυτό το 52% και εμάς μας κάνει εντύπωση, και να σας πω την αλήθεια, έτσι, αν θέλετε να μιλήσουμε λίγο πιο ανοιχτά, δεν το περιμένει κανείς, ας πούμε, από λαούς όπως οι Έλληνες, οι οποίοι γενικά θα θέλανε τις περισσότερες παροχές με το μικρότερο δυνατό κόστος. Παρ' όλα αυτά είναι ενδεικτικό της ανησυχίας που υπάρχει. Ναι, να πληρώσουμε λίγο παραπάνω για να νιώσουμε καλύτερα και στις διακοπές που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Και βέβαια εντυπωσιακό είναι, και η εντυπωσιακή είναι και η απάντηση που δίνουν για την στήριξη των ανθρώπων του τουρισμού από την πολιτεία, έτσι. Γιατί φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που ζούμε στην Κρήτη και ξέρουμε ότι, όπως λένε και οι ειδικοί, μόνο καλλιέργεια είναι ο τουρισμός, ότι ο καθένας από εμάς έχει και ένα ξενοδοχείο υπάλληλο μέσα στα σπίτια του. Βεβαίως. Αυτό ισχύει και για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Αποτυπώνεται στην έρευνα και τη φετινή και την περσινή, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά όλων εκείνων που λένε ότι η πολιτεία στο σύνολό της θα πρέπει να στηρίξει την τουριστική βιομηχανία, τους ανθρώπους του τουρισμού. Απ' την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν και κάποιες αμφιβολίες σε ερώτηση που ακολουθεί στο κατά πόσο οι άνθρωποι του τουρισμού θα καταφέρουν να κρατήσουν τα μέτρα και τις συνθήκες που επιβάλλονται, ώστε να μην έχουμε έτσι έξαρση της πανδημίας αυτό το καλοκαίρι. Βλέπετε, αποτυπώνεται γενικά ακόμα μία ανησυχία. Εμείς τη μετράμε χρόνο με το χρόνο, δηλαδή σκεφτείτε ότι η περσινή έρευνα έγινε όταν σχεδόν καλά-καλά δεν ξέραμε τι είναι η πανδημία, αρχίζαμε να τη γνωρίζουμε. Τώρα βρισκόμαστε, ας πούμε, προς το μέσο ή το τέλος της και παραμένει. Έχει αποτυπωθεί στο μυαλό του κόσμου και ορθώς ότι πρέπει οποιαδήποτε δραστηριότητά μας, όπως οι διακοπές, να γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που δεν θα επιβαρύνουν έτσι υγειονομικά τη χώρα, το κοινωνικό σύνολο στο οποίο ζούμε. Εγώ δεν ξέρω αν είμαστε στη μέση ή στο τέλος. Θα αφήσω τους ειδικούς να το πούνε αυτό. Εκείνο όμως που κρατάω από τη μία πλευρά είναι η πρόθεσή μου να ταξιδέψω, να κάνω εσωτερικό τουρισμό, να επισκεφθώ άλλες περιοχές της χώρας, να νιώσω καλύτερα. Αυτό σημαίνει και ενίσχυση της οικονομίας της κάθε περιοχής όπου εγώ επιθυμώ, θα ήθελα να πάω. Από την άλλη, βέβαια, κρατώ και εκείνο, βάσει των όσων μέχρι στιγμής έχετε πει, εκείνο το μάγκωμα που ακόμα υπάρχει. Άσε να δούμε πρώτον και τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε με την πανδημία, αλλά και βέβαια από την άλλη το πώς θα πράγματα οικονομικά θα εξελιχθούν, καθώς είναι και ο κινητήριος μοχλός για να μπορέσω να ταξιδέψω εφόσον έχω τα δύο πρώτα, έτσι. Έχετε πολύ, πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε και θα μας απασχολήσει όλους το επόμενο διάστημα οι οικονομικές επιπτώσεις του COVID. Μακάρι να είμαστε καταρχήν στο μέσο ή στο τέλος, όπως σωστά είπατε, αλλά η αμέσως μετά περίοδο
περίοδος έχει να κάνει με τις οικονομικές επιπτώσεις και θα πρέπει να το δούμε. Όλοι οι κλάδοι έχουν επηρεαστεί, όλα τα επαγγέλματα, όλα τα νοικοκυριά, και θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η όλη επίπτωση στην καταναλωτική συμπεριφορά και φυσικά και στον τομέα των ταξιδιών και των διακοπών. Μάλιστα. Έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε, να πούμε τέλος για άλλη μια φορά, από το δικό σας το τμήμα, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Κύριοι ερευνητές, τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος, εσείς επίκουρος καθηγητής, ο κύριος Αποστολάκης, αναπληρωτής καθηγητής, και η κυρία Δήμου, αναπληρώτρια καθηγήτρια. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα σας πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Διαθέσατε. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Κουργεντάκη. Επίσης. Στα Χανιά και στα Σφακιά, στην ιστορική Παναγία τη Θημιανή, θα βρίσκεται Κυριακή και Δευτέρα η πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, για τις επετειακές εκδηλώσεις της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης στην Κρήτη. Προκαλούν οι νέες τοποθετήσεις του Γερμανού ιστορικού Heinz Richter, ο οποίος σε συνέντευξή του είπε μεταξύ άλλων πως η Ελλάδα δεν δικαιούται αποζημιώσεις από τη Γερμανία, γιατί αποζημιώθηκε το 49, όπως και ότι το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων είναι αντίπεινα για την εκτέλεση Γερμανών και όχι έγκλημα πολέμου. Σήμερα ο καθηγητής Δημήτρης Ξενάκης στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τους πρώτους που είδαν με επιφύλαξη την αναγόρευση του Γερμανού καθηγητή σε επιτιμό διδάκτορα, είπε πως έχει γίνει πλέον πολύ προκλητικός, ενώ παραμένει το ερώτημα γιατί συναδελφοί του δεν είδαν από την αρχή της θέσης του. Επίσης, ερωτηματικά εκφράστηκαν από τον ίδιο για την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και την προσφυγή του Γερμανού καθηγητή για τη μη ανάκληση του τίτλου του από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τι χρειαζόταν πια να πει ο κύριος Ρίχτερ για να καταλάβουν ποιος είναι ο ρόλος του τελικά, και όχι απλώς ποια είναι μια στόχευση ιστορική, αλλά εν τέλει και τι πολιτικό ρόλο διαδραματίζει. Γιατί φαίνεται πια ξεκάθαρα ότι δεν είναι μια απλή περίπτωση ιστορικού που εκφράζει μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας. Έτσι, ο άνθρωπος φαίνεται να είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Τουλάχιστον αυτό μας έχουν δώσει να καταλάβουμε και οι συνάδελφοί του ιστορικοί, που επίσης τον έχουν στοχοποιήσει εδώ και αρκετά χρόνια για αυτή του τη δραστηριότητα. Και με αυτήν την έννοια, έτσι, νομίζω ότι έχει αξία η συζήτησή μας σήμερα, διότι βρεθήκαμε και εμείς μπροστά σε ένα πρόβλημα που δεν είχαμε καθαρή εικόνα. Από τότε που αποφασίστηκε και η αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης, από εκεί και μετά άρχισε ο κύριος Ρίχτερ να κλιμακώνει τις προκλήσεις, ως αν να απέκτησε την νομιμοποίηση που χρειαζόταν για να μπορέσει πια να προπαγανδίσει με ακόμα πιο πολύ νομιμοποίηση αυτή την γερμανική και θα σας έλεγα ναζιστική θέση για το τι έγινε την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα έτσι στη μάχη της Κρήτης, έτσι που αυτά αναθεώρησε πρώτα και μετά στη συνέχεια φαίνεται να αναθεωρεί τα πάντα. Το 2016 εξέδωσε ένα βιβλίο, το οποίο είναι ντροπή θεωρώ για τον εκδοτικό οίκο που το έβγαλε, «Μύθοι και αλήθειες στην Ελλάδα», όπου ούτε λίγο ούτε πολύ μας χαρακτηρίζει ως μυθομανείς, ότι φτιάχνουμε ήρωες που δεν υπάρχουν για να διατηρήσουμε ένα είδος συνοχής με κάτι ακατανόητα πράγματα, θέλω να σας πω, επιστημονικά δεν στέκουν δηλαδή. Και βεβαίως η συνέντευξη για την οποία είχα θυμώσει, όπως σας είπα νωρίτερα, με την οποία χαρακτηρίζει τα Καλάβρητα, τα οποία φαντάζομαι ότι λίγοι επισκέπτες δεν έχουν δακρύσει, υποθέτω, πρέπει να είναι πολύ ανέστητοι, ας πούμε, για να μην συγκινηθούν τουλάχιστον από αυτό το έγκλημα, το ολοκαύτωμα που έγινε εκεί. Τα ίδια μας είπε και για την Κάντανο που τη γιορτάζαμε χθες. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον έτσι,
έχει γίνει τόσο προκλητικός πια που και άλλοι φαίνεται να αρχίζουν να μοιράζονται την άποψη που είχε εκφραστεί έτσι αρχικώς το 2014, όπως είπατε νωρίτερα, έτσι, και από μένα και από το Βιστομίτη, τον καθηγητή, τον κύριο Κοτρόγιαν, στο Πανεπιστήμιο. Η κυβέρνηση αδιαφορεί σκοπίμως για τη μόνιμη ενίσχυση της λειτουργίας των ΤΟΜΗ, δηλώνει βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Ιγουμενίδης μετά τη συνάντησή του με το Σωματείο Εργαζομένων ΤΟΜΗ της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Στην ατζέντα ήταν τα θέματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της λειτουργίας των τοπικών μονάδων υγείας στην Κρήτη, καθώς και οι πραγματικές δυνατότητές τους για την απρόσκοπτη εξωνοσοκομιακή πρόσβαση όλων των πολιτών στις δημόσιες δομές υγείας. Η θέση του κυρίου Μητσοτάκη και τη κυβέρνηση σήμερα για τα ζητήματα της υγείας συνοψίζεται σε μια φράση του. Δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικά κρατικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτή, ξέρετε, η θέση αναιρεί τον ίδιο τον ιδρυτικό νόμο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τον οποίο βεβαίως τότε το είχε καταψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα με την εμπειρία της κοινωνίας από την αντιμετώπιση της πανδημίας είναι ακριβώς ότι είχε ανέβει η εκτίμηση του δημόσιου συστήματος υγείας στην συνείδηση όλων των πολιτών. Όντως, αν δεν είχαμε αυτό το δημόσιο σύστημα υγείας, δεν θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία έτσι όπως τα αντιμετωπίσαμε. Πολλά μπορεί να πει κανείς σε αυτό, αλλά ήταν καθοριστικός, ήταν αποφασιστικός, ήταν σημαντικός ο ρόλος του δημόσιου συστήματος υγείας. Δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία παραμένει προσκολλημένη στις ιδεολειψίες. Θέλει πρακτικά να παραχωρήσει το σύστημα υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στον ιδιωτικό τομέα. Είτε μιλώντας για τις ΔΙΤ, τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, όπου κομμάτια, επιτρέψτε μου την έκφραση, φιλέτα του δημόσιου συστήματος υγείας θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες, είτε, αν το θέλετε, παραδίδοντας πολλές σημαντικές αρμοδιότητες και δραστηριότητες του συστήματος υγείας στον ιδιωτικό τομέα, όπως είναι και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπου βεβαίως, εδώ να το πω, όντως η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα είναι σημαντική, είναι μεγάλη, γιατί ουσιαστικά αυτή η ίδια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ήταν που αποδιοργάνωσε τελείως το δημόσιο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Έκλεισαν σε μια βραδιά τα ιατρία του ΙΚΑ όλες οι δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Που αυτό το πράγμα, αν θέλετε, στα χρόνια που κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθήσαμε να αλλάξουμε σαν πορεία, σε αυτή την κατεύθυνση κινηθήκαμε με τις λεγόμενες τομείς, τα ιατρία της γειτονιάς, αυτές τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στον αστικό ιστό της χώρας μας, που πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα. Κατά τη γνώμη μου, και εδώ δεν είναι θέμα ψηλών γραμμάτων ή χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Ένα πολιετές δηλαδή πλάνο μόνιμων προσλήψεων. Ένα πολιετές πλάνο ενίσχυσης σε υποδομές. Μία αναβάθμιση σήμερα, όχι πολιετής, αναβάθμιση σήμερα του μισθολογίου και των γιατρών και των, αλλά και των αποδοχών συνολικά των εργαζόμενων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Βλέπουμε ότι αυτά δεν γίνονται. Με δημόσια ανοιχτή επιστολή της, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης εκφράζει την αγωνία της και καλεί τους αρμόδιους υπουργούς δικαιοσύνης οικονομικών να αναστείλουν τους πληστηριασμούς κυρίες κατοικίες, όπως και να παραταθεί η ισχύς του νόμου Κατσέλη. Υπάρχουν ωστόσο ακόμα και σήμερα, παρά τις δυσκολίες, εκείνα τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν τους δανειολήπτες, είπε ενδεικτικά στον 1984 η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών, η Ιωάννα Μελάκη. Εδώ μπήκαμε σε μια νομοθεσία η οποία άρχισε να εκτελείται, βεβαίως εκτελεί τις βάρο μας και εννοούμε τους πληστηριασμούς, οι οποίοι έχουν τεθεί σε προτεραιότητα και έχουν ήδη αρχίσει, και δεν υπάρχει αυτός ο ενδιάμεσος φορέας, ο οποίος θα πρέπει να μισθώνει τα σπίτια και στο τέλος να τα γυρνάει πίσω στα νοικοκυριά. Εμείς εκείνο που ζητάμε από τους αρμόδιους υπουργούς να σταματήσουν τώρα και να δώσουν, ας πούμε, παράταση του νόμου Κατσέλη,
διότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν εκτέλεστους τίτλους. Και τι εννοούμε, έχουν πληστηριασμούς μπροστά τους. Για αυτούς τους ανθρώπους δεν σταματάει κάτι, θα σταματούσε εάν ήταν έτοιμη η πλατφόρμα αυτή που λένε ότι θα ανοίξει στην ειδική γραμματεία ιδιωτικού χρέους και να μπορέσει ο κάθε πολίτης να κάνει την αίτησή του και να πάρει την αναστολή την πρέπουσα ώστε να κυλήσει η διαδικασία. Είναι. Ενώπιον 500 συνέδρων, ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης θα ανοίξει το βράδυ της εργασίας του πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου του κόμματος, παρουσιάζοντας τις θέσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Θα συζητηθούν, θα επικαιροποιηθούν και θα εξειδικευτούν οι θέσεις του κόμματος σε όλα τα πεδία πολιτικής πάνω σε 22 κείμενα βάσης, τα οποία έχουν προκύψει από τον προσυνεδριακό διάλογο. Με πρωτοβουλία του Παγκρίτου Συνδέσμου Εθελοντών, Αιμοδοτών και Θεωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Πανηγύτσας Μασταβά, αμέσως μετά την Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία, επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των ψυχών των δοτών οργάνων από την Κρήτη, προκειμένου να εκφραστεί η ευγνωμοσύνη όλων για την προσφορά τους. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδει η ελληνική αστυνομία το θάνατο της 64χρονης γυναίκας, η οποία βρέθηκε βαριά τραυματισμένη έξω από το σπίτι της στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Αργά, χθες Πέμπτη το βράδυ, και κατέληξε λίγο αργότερα στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα βρέθηκε από διερχόμενους πολίτες με τραύματα στο κεφάλι, στη συμβολή των οδών Αιώλου και Πραξιτέλους. Οι έρευνες της Ελλάς είναι σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, αναζητείται άτομο του οικογενειακού της περιβάλλοντος με το οποίο ερχόταν συχνά σε αντιπαραθέσεις. Η άρρηκτη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ θα συνεχιστεί ανεξάρτητα από το ποια είναι η κυβέρνησή του, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Νέντ Πράις, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης. Στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου, θα παραβρεθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, όπως γνωστοποίησε ο Λευκός Οίκος. Δύο ημέρες νωρίτερα, ο Μπάιντεν με την σύζυγό του θα επισκεφθούν στο παλάτι του Μπάκιχαμ τη Βασίλισσα Ελισάβετ. 9.84. Νέα και σπορτς. Στην ώρα τους. Τα ντέρμπι σωτηρίας σε Τσαλένιο και Νεάπολη μαγνητίζουν τα βλέμματα στον κριτικό όμιλο της ΓΑΜ Εθνικής, όπου την Κυριακή διεξάγεται η 15η και τελευταία αγωνιστική. Πολύ καλή εμφάνιση από την Εθνική Ελλάδος, που στάθηκε σαν ίσως προς ίσως στο εκτός έδρας φιλικό με το Βέλγιο με 1-1. Άλλαξε ο ποδοσφαιρικός χάρτης στην Ελλάδα, αφού την νέα αγωνιστική περίοδο θα υπάρχουν δύο επαγγελματικές κατηγορίες. Η ενοποίηση της Super League 2 με τη Football League είναι πρώτων πυλών, καθώς χθες ενημερώθηκαν και οι ομάδες για το πλάνο της αναδιάρθρωσης. Επιστρέφει στη δράση το κριτικό μπάσκετ με αγώνες για τις κατηγορίες παιδών, εφήβων, ενίδων, κορασίδων, με την ΕΚΑΣΚΕ να το ονομάζει πρωτάθλημα ειδικού σκοπού. Εξέδωσε και τροποποιητική προκήρυξη μάλιστα για το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων που θα γίνουν το καλοκαίρι. Σύμφωνα με αυτόν, παιδείς και κορασίδες θα ξεκινήσουν στις 19 Ιουνίου, ενώ έφηβοι και νεανίδες στις 4 Ιουλίου. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει τη Δευτέρα 7 Ιουνίου στις 5 το απόγευμα στα γραφεία της ΕΠΣΗ. Ο Παναθηναϊκός έδειξε τις διαθέσεις του με το καλημέρα στους τελικούς της Α1 μπάσκετ, νικώντας χθες 172 το Λαύριο στο ΟΑΚΑ. 9.84. Ο καιρός. Εύκριος καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 9.84. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι.